Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ κοντά στο να δούμε την αναβάθμιση της 120 ΠΕΑ σε Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης βρισκόμαστε, μέσω και των πρωτοβουλειών και του ενδιαφέροντος που έχει αναπτύξει η καναδική εταιρεία. Η βάση θα αποκτήσει, εφόσον προχωρήσει αυτή η συμφωνία, αεροσκάφη προχωρημένης εκπαίδευσης και ακολούθως με σημαντική τεχνογνωσία, θα καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο για την εκπαίδευση των πιλότων. Σε φάση απογείωσης βρίσκεται η μεγάλη επένδυση για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, που αναμένεται να είναι πολλαπλά επικερδής για τη χώρα μας. Πρόκειται για την παραχώρηση αεροπορικής εκπαίδευσης σε ιδιώτη από την πολεμική αεροπορία, με την καναδική Canadian Commercial Corporation να έχει καταθέσει ήδη σχετική πρόταση. Ωραία, διακριτικά είναι, αλλά είναι πια στα τελευταία στάδια, είναι η μετατροπή της βάσης Καλαμάτας σε ένα Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Αν θέλετε ένα τίτλο. Η ελληνική αεροπορία φαίνεται ότι είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα, να ακολουθήσει το υπόλοιπο ΝΑΤΟ και να παραχωρήσει την αεροπορική εκπαίδευση σε ιδιώτες. Μάλιστα. Ιδιωτικοποιείται. Αυτό τι θα σημάνει όμως? Θα σημάνει ότι υπάρχει μια πρόταση από Καναδά. Η πρόταση ήταν από καναδική κρατική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την προώθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων ανά τον κόσμο. Η Καλαμάτα είναι μια περιοχή με ηλιοφάνεια 260 με 280 ημέρες το χρόνο, που επιτρέπει συχνά πτυτικά προγράμματα. Επίσης, η Ελλάδα έχει ένα σύγχρονο αεροσκάφος αρχικού σταδίου εκπαίδευση, το TAF-6. Ωστόσο, από τα 45 που έχει σήμερα στη διάθεση τη πολεμική αεροπορία, ελάχιστα πετάνε. Ενώ η χώρα μας δεν διαθέτει σκάφος προχωρημένης εκπαίδευσης σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς το TAF-2 δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Σχηματικά, οι Καναδοί έχοντας την τεχνογνωσία θα πάρουν τη χρήση των TAF-6 και θα δώσουν σύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου M346 που μεταξύ άλλων έχει αποκτήσει και η Ισραηλινή αεροπορία. Ήδη έχουν πέσει υπογραφές μεταξύ των δύο πλευρών για την επένδυση, ενώ η πολεμική αεροπορία θα πάψει πια να ασχολείται με την εκπαίδευση των Ικάρων, αγοράζοντας ώρες πτήσης. Και τους είπε ότι ξέρουμε ότι θέλετε εδώ και περίπου 20 χρόνια, γιατί όντως διακαώς θέλει η Ελλάδα να κάνει την Καλαμάτα Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης, θέλετε να κάνετε αυτό. Δεν έχετε τα χρήματα. Γιατί ειδικά εκεί, Γιάννη, στο γιατί σημείο η Καλαμάτα είναι μια περιοχή η οποία έχει 260 με 280 μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια. Μάλιστα. Δηλαδή τα πτυτικά προγράμματα δεν αναβάλλονται λόγω καιρού όπως στην Ευρώπη. Είναι μια περιοχή η οποία έχει κοντά μια πόλη, στην οποία εκπαιδευόμενοι από όλο τον κόσμο που θα έρχονται μπορούν να πηγαίνουν, δεν είναι στη μέση της ερήμου. Βεβαίως. Και επιπλέον έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις και καλούς εκπαιδευτές. Και η Ελλάδα έχει ένα πολύ μοντέρνο αεροσκάφος αρχικού σταδίου εκπαίδευση, το TAF-6. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και σε φωτογραφίες, να καταλάβουμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Αυτό μιλάμε. Είναι TAF-6. Μάλιστα. Έχουμε 45 αεροσκάφη, πετάνε ελάχιστα. Γιατί από όλα αυτά, αυτό που δεν έχουμε είναι τα χρήματα. Είναι χαμηλές διαθεσιμότητες. Και επίσης το άλλο που δεν έχουμε είναι ένα μοντέρνο αεροσκάφος προκεχωρημένης εκπαίδευσης. Έχουμε ακόμα το TAF-2. Είμαστε οι τελευταίοι χρήστες στον κόσμο. Στο παλιό. Όπως αναφέρει το Sky, η Ελλάδα θα αποκομίσει σημαντικά οικονομικά ωφέλη από την επένδυση αυτή, καθώς πάμπλουτες χώρες Μέσης Ανατολής έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των πιλότων σε μια χώρα που διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία. Νέες μεγάλες επενδύσεις τρέχει η Κώστα Ναβαρίνο με τον προορισμό να αυξάνει τα χαρακτηριστικά προσέλκυσης τουρισμού υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων. Μέχρι το 2021, νέα γήπεδα γκολφ με την υπογραφή ενός θρύλου του αθλήματος θα είναι έτοιμα με δυναμική να τριπλασιαστεί ο υφιστάμενος αριθμός των παικτών στο συγκρότημα. Μια σειρά από βήματα στον σχεδιασμό ανάπτυξης του προορισμού υλοποιούνται και βάζουν τη Μεσσηνία στον παγκόσμιο χάρτη. Το 2021 θα είναι έτοιμα τα νέα γήπεδα γκολφ που σχεδιάζει η Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Εκτείνονται σε 1500 στρέμματα εντός του συγκροτήματος και υπολογίζεται ότι μπορούν να τριπλασιάσουν τον υφιστάμενο αριθμό των παικτών στο συγκρότημα, συμβάλλοντας την περαιτέρω προσέλκυση τουρισμού υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τον σχεδιασμό των δύο νέων γηπέδων γκολφ στο Ναβαρίνο Hills, μάλιστα το πολυτελές συγκρότημα της Μεσσηνίας προχωρά σε συνεργασίες με τον θρύλο του τουρνουά Ryder Cup και δύο φορές νικητή σε τουρνουά Masters Χωσέ Μαρία Ολαζάμπαλ. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των νέων γηπέδων, που αποτελούν το 20ο έργο του Ολαζάμπαλ, έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε τα γήπεδα να υποδεχτούν τους λάτρες του γκολφ εντός του 2021. Τα δύο νέα γήπεδα, 18 οπών, εκτείνονται σε ένα οροπέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από θαμνώδη βλάστηση, προσφέροντας πανοραμική θέα και εντάσσονται στην επόμενη φάση του επενδυτικού προγράμματος της Τέμες ΑΕ, που διαχειρίζεται την ανάπτυξη. Σημειώνεται εδώ ότι τα υφιστάμενα γήπεδα της Κώστα Ναβαρίνο, The Dune Scores, σχεδιασμένο από τον Bernhard Langer, και The Bay Courts, σχεδιασμένο από τον Robert Trent Jones Jr., έχουν ήδη αναγνωριστεί ανάμεσα στα καλύτερα της Ευρώπης, με κορυφαία στιγμή τη διάκριση από την Διεθνής Ένωση Golf Tour Operators ως το καλύτερο golf resort στην Ευρώπη για το 2017.
Με τη νέα ανάπτυξη στο Ναβαρίνο Hills, τα γήπεδα αυξάνονται σε 4 συνολικά, σε απόσταση μόλις 13 χιλιόμετρων μεταξύ τους, όλα υπό την ίδια διαχείριση, καθιστώντας την Κώστα Ναβαρίνο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι επιτελείς της, έναν από τους λίγους προορισμούς γκολφ υψηλής ποιότητας ανά τον κόσμο, που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η τοποθεσία, το ιδανικό κλίμα, η πλούσια φύση και η άμεση πρόσβαση αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την Κώστα Ναβαρίνο ως ιδανικό προορισμό για γκολφ κάθε εποχή του χρόνου. Το παζλ των υποψηφίων ολοκληρώνεται στην Πελοπόννησο και το σκηνικό αυτό περιλαμβάνει πλέον και τις ανακοινώσεις για Νίκα με την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ισορροπίες διαμορφώνονται πλέον διαφορετικά σε μια σκληρή μάχη. Πάμε να δούμε τα όσα σχολιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best. Ουσιαστικά ήρθε να επισφραγιστεί όλο αυτό που γνωρίζαμε εδώ και αρκετό καιρό. Ο Παναγιώτης ο Νίκας αποτελεί την επιλογή με βάση την οποία η Νέα Δημοκρατία επισήμως πλέον θα πορευτεί προς τις περιφερειακές εκλογές. Είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο οποίος θα σηκώσει το βάρος σε μια περιφέρεια Πελοποννήσου που έχει πάρα πολλές αδυναμίες στη συγκεκριμένη περίοδο και στην οποία καλείται να δώσει τον δικό του βηματισμό. Να σου πω ότι ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, έχει υπάρξει ενημέρωση στελεχών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Πελοπόννησο για την επιλογή Παναγιώτη Νίκα ως υποψήφιου περιφερειάρχη. Και στο πλαίσιο αυτό, όπως είπες και εσύ, αναμένεται και η παρουσία του Παναγιώτη Νίκα στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην παρουσία του και στην Κόρινθο στις αρχές της εβδομάδας, αλλά και στα Ναβαρίνια στο τέλος της εβδομάδας. Επίσης, να σου πω ότι απλά μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες προφανώς περισσότερα. Δηλώσεις, τοποθετήσεις. Μία από αυτές ήταν και από τον κύριο Μαντά, ο οποίος μεταξύ άλλων μιλά για εξαιρετική επιλογή από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γνώση αυτοδιοίκηση με πολύχρονη προσφορά. Και αυτό που λέει στο τέλος, ότι οφείλουμε να σταθούμε δίπλα του με όλες μας τις δυνάμεις για μια μεγάλη νίκη και ένα καλύτερο μέλλον για την Πελοπόννησο που μας αξίζει. Νομίζω ότι από εδώ και στο εξής θα δούμε συγκροτημένα πλέον τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λαμβάνουν θέση. Και όσοι δεν το έχουν κάνει, προφανώς θα κληθούν είτε από το κόμμα να το κάνουν, είτε να διαχωρίσουν πλήρως πλέον τη θέση τους με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ήδη σήμερα πολύ από την πρώτη στιγμή όταν τους πήραν τηλέφωνο από την Πυρώση και τους είπαν ότι η επιλογή είναι Παναγιώτης Νίκας, είδα από την πρώτη στιγμή που είχε ξεκαθαρίσει και από τις προηγούμενες μέρες βέβαια, τάχθηκαν υπέρ του κόμματος. Θέμη, μεταξύ αυτών να πω για το Μεσίνιο Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Άγγελο Χρονέ, ο οποίος και αυτός από την πρώτη στιγμή το είχε πει, αλλά και σήμερα το είπε ότι είναι με την επιλογή του κόμματος, ό,τι και να γίνει. Από εκεί πέρα θα δούμε τώρα οι υπόλοιποι τι θα κάνουν. Νομίζω ότι ο κύριος Γκούνης και η κυρία Μπούζα έχουν διαλέξει το στρατόπεδο του κύριου Τατούλη. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες το τι σημαίνει αυτό το πράγμα, γιατί κατά τα ψέματα ο κύριος Γκούνης βγήκε με την αναμέριστη στήριξη του Γιάννη του Λαυρόπουλου. Μην ξεχνάμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Λοιπόν, θα δούμε, οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι πολύ έντονες και νομίζω και η μάχη θα είναι πάρα πολύ έντονη. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι, όπως το έχουμε ξαναπεί, ο Παναγιώτης ο Νίκας έχει κάνει μια προεργασία σε όλη την Πελοπόννησο, έχει μιλήσει με πάρα πολλά στελέχη. Είδαμε προχθές, αποκαλύψαμε ότι την Πέμπτη ήταν στο Άρχος. Ήταν στο Άρχος και εκεί συνομίλησε με πάρα πολύ συναργολίδα και στον Αύπιο και με πάρα πολλούς σε όλη την Πελοπόννησο, στη Σπάρτη και παντού. Αλλά αξίζει να σημειωθεί πάλι ότι σήμερα ανακοινώθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και η υποψηφιότητα του κύριου Δέδεο. Θα στηρίξει τον κύριο Δέδεο, ο οποίος κατεβαίνει. Προκρίθηκε αυτός από την πολιτική γραμματεία του κόμματος και πλέον κατεβαίνει. Το βλέπω αυτό το πράγμα. Για τον κύριο Δέδεο δεν υπάρχει ζήτημα. Ναι, το βλέπουμε τι γίνεται. Για τον κύριο Δέδεο δεν υπάρχει ζήτημα και ήδη σήμερα στην σύσκεψη που είχαν για τα έργα στην Πελοπόννησο παρόντιζαν ο κύριο Δέδεο. Γιατί ξέρουμε ότι στα έργα στην Πελοπόννησο, επικεφαλής είναι ο κύριος Δέδες στα μεγάλα έργα, βέβαια, στην Πελοπόννησο, όχι στα ριάκια και σε αυτά που πάνε να φτιάξουν κάτι άλλο και ρίχνουν άσφαλτο και παίρνουν οι εταιρείες οι δικές τους εκεί με 65% τα έργα και τα παρατάνε μετά και ζητάνε την προκαταβολή, παίρνουν την προκαταβολή και μετά τα παρατάνε. Ενδιαφέρον έχουν τα όσα εξελίσσονται στον χώρο της υγείας με φόντο και τις αποφάσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε και τον διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτας, τον κύριο Γιώργο Μπέζο. Καλησπέρα, κύριε Μπέζο. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ουσιαστικά είδαμε και τα όσα έχουν αναφορά, θα λέει κανείς, στα κέντρα υγείας και είναι αποφάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο κινείται η περιφέρεια Πελοποννήσου και μια κριτική που υπήρξε και από μέρους σας. Τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε στα κέντρα υγείας?
Κοιτάξτε κύριε Κανελόπουλε, εγώ πήρα το θάρρος και κατέθεσα μία διαπίστωση λόγω του γεγονότος ότι από το 2010 υπηρετώ το κομμάτι της υγείας από την θέση της διοίκησης του νοσοκομείου Καλαμάτας και είμαι σε θέση να γνωρίζω με κάθε λεπτομέρεια κάποια ζητήματα. Ένα εξ αυτών ήταν αυτό που έθεσα σε σχέση με την υποχρέωση που είχε η περιφέρεια Πελοποννήσου μια και διέθετε τους πόρους, τους κοινοτικούς και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και στην νυν προγραμματική περίοδο να προχωρήσει σε ιατροτεχνολογική, ενεργειακή, ηλεκτρομηχανολογική και κτηριακή αναβάθμιση όλων των κέντρων υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αφορμή για να δημοσιεύσω αυτή τη διαπίστωση ήταν μια πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσα σε πανηγύρια. Αλλά δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ήταν αυτά τα πανηγύρια 8 χρόνια και 6 χρόνια μετά, όπου ο Περιφερειάρχης υπέγραψε μια προγραμματική σύμβαση 6 χρόνια μετά να προχωρήσει σε αυτή του την πρωταρχική υποχρέωση που είχε από τότε απέναντι στον τομέα της υγείας. Και ειδικότερα, από το 2010 και 2011 υπάρχουν δύο υπουργικές αποφάσεις. Μία του τότε Υπουργού κυρίου Λοβέρδου και άλλη μία του τότε Γενικού Γραμματέα του κυρίου Πολύζου. Που τι του έλεγαν? Του έλεγαν ότι μιας και διαθέτεις τους πόρους μέσα από το ΠΕΠ για την περίοδο 2007-2013 προχώρα άμεσα, ορίμασε τις μελέτες και τα έργα και προχώρασε όλα τα κέντρα υγείας της Πελοποννήσου σε αυτή την αναβάθμισή τους. Πέρασε λοιπόν η προηγούμενη προγραμματική περίοδο, πλησιάζει να τελειώσει και η διάρκεια της μην προγραμματικής περίοδου και τώρα στο παραένα, 5 μήνες, 6 μήνες πριν τις εκλογές, θυμήθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης μέσα σε πανηγύρια να μας πει ότι προχωράνε τα κέντρα υγείας. Λοιπόν, ως υπεύθυνος πολίτης ένιωσα ότι αυτή τη στιγμή δέχομαι μια κοροϊδία από ένα θεσμικό πρόσωπο, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Λοιπόν, και κατέγραψα δημόσια αυτή τη διαφωνία μου και έθεσα ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Την ίδια ώρα θα λέει κανείς ότι υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση στην πολιτική της Περιφερειακής Αρχής όσον αφορά τα νοσοκομεία και μεταφέρεται Βεβαίως. Και παραδείγματα που έχουν να κάνουν με άλλες περιφέρειες, το τι κάνουν. Πριν έρθω σε αυτό που με ρωτάτε, να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Γιατί ευλόγως μπορούν να θέσει κάποιος το ερώτημα, μα στη Μεσσηνία δεν προχώρησε αυτή η αναβάθμιση σε κάποια κέντρα υγείας και σε κάποια περιφερειακά ιατρία? Λοιπόν, η απάντηση είναι καθαρή. Εγώ και 5 συνεργάτες μου, κύριε Κανελόπουλε, ξέρουμε πολύ καλά τι τραβήξαμε για να οριμάσουμε αυτές τις μελέτες και χιλιάδες τηλέφωνα που κάναμε τότε να προχωρήσουν αυτά. Και μάλιστα κάποια από αυτά έγιναν ως φορέας υλοποίησης στο ίδιο το νοσοκομείο, όχι η περιφέρεια Πελοποννήσου, το ίδιο το νοσοκομείο Καλαμάτας. Δηλαδή το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο γεγονός ότι προχώρησε αναβάθμιση, με φορέα υλοποίησης το ίδιο το νοσοκομείο. Δηλαδή με ποιον, με ένα μηχανολόγο μηχανικό και με μια πολιτικό μηχανικό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το ερώτημα που μου θέσατε για τα νοσοκομεία. Κοιτάξτε, γεγονότα καταγεγραμμένα. Η κυρία Δούρου, και αυτή τη στιγμή είναι εντελώς τυχαία και ενδεικτικά τα ονόματα των περιφερειαρχών που επικαλούμε, αλλά εκεί έχουν καταγραφεί αυτά τα γεγονότα που θα εκθέσω και γι' αυτό τα δημοσιοποιώ. Η κυρία Δούρου, Περιφερειάρχη Αττικής, έδωσε στα νοσοκομεία της Αττικής από ιδίους πόρους, όχι από το ΕΣΠΑ. Το τονίζω αυτό, όχι από το ΕΣΠΑ κοινοτικούς πόρους. Από ιδίους πόρους, από τον προϋπολογισμό δηλαδή της περιφέρειας Αττικής. Περίπου 60 με 65 εκατομμύρια στα νοσοκομεία της Αττικής προκειμένου να προχωρήσουν στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και άλλων εργασιών που έπρεπε να γίνουν, προκειμένου να βαθμιστούν τα νοσοκομεία αυτά. Και την προφανώς το θέμα της υγείας το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Δεν είναι η μόνη όμως. Το ίδιο έκανε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,
ο κύριος Καρυπίδης που έδωσε περίπου 15 εκατομμύρια και μάλιστα στα 15 εκατομμύρια είναι και ένα κομμάτι του λιγνητόσιμου που έχουν αυτοί, τον πόρο του λιγνητόσιμου. Και μάλιστα πέρα από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό έδωσε στα και κίνητρα από τους πόρους του προϋπολογισμού της περιφέρειάς του, κίνητρα σε γιατρούς. Και όταν λέμε κίνητρα, οικονομικά κίνητρα, περίπου συν 500 ευρώ σε κάποιους που θέλουν να πάνε να υπηρετήσουν κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία και νοσοκομεία στην περιφέρεια εκεί. Λοιπόν, απέναντίας, ο κύριος Τατούλης όχι μόνο δεν μπήκε στη λογική να σκεφτεί να δώσει έστω και ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας, αλλά και τους πόρους τους κοινοτικούς από το 2010-11 που είχε για την αναβάθμιση των περιφερειακών ιατρίων και των κέντρων υγείας, δεν τα αξιοποίησε. Και όλα αυτά, εγώ τα έθεσα δημόσια τώρα, γιατί μπορεί κάποιος να βγει και να πει, μα τώρα τα λες, γιατί. Γιατί μόλις πρόσφατα είδα πανηγυρισμού σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, στο γεγονός ότι υπέγραφε την προγραμματική σύμβαση ότι θα τα κάνει. Πότε δηλαδή, χρειάζεται δηλαδή 3 και 4 ΕΣΠΑ ο κύριος Στατούλης για να αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι μέσα στις υποχρεώσεις σου. Και το κορυφαίο, βγαίνει σε διάφορα συνέδρια και σε κάποιες εκδηλώσεις και λέει ότι θέλει και την αρμοδιότητα της εποπτείας και της λειτουργίας των νοσοκομείων. Εδώ την υποχρέωση να αναβαθμίσει 5 κέντρα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ζητάει να έχει και την αρμοδιότητα. Κάτι δεν πάει καλά. Και ένιωσα την υποχρέωση να βγω και να τα καταθέσω δημόσια. Και καλά κάνατε. Κύριε Μπέζο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Ναι, καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Ακρόσης χαρακτηριστικά λοιπόν τα στοιχεία που βγαίνουν για την υπόθεση και τον χώρο της υγείας και την ακολουθούμενη περιφερειακή πολιτική. Θα τα δούμε όμως εμείς και τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον αγροτικό τομέα. Και εκεί είναι δύσκολα τα δεδομένα για το ελαιόλαδο, τόσο κυρία λόγω των ζημιών που αποτυπώνονται, όσο και με φόντο την παγκόσμια αγορά και τα δεδομένα της. Μία χρονιά δύσκολη φαίνεται να είναι η φετινή για το ελληνικό ελαιόλαδο. Κάτι ο δάκος που φαίνεται να αφήνει τα σημάδια του στην παραγωγή και της μεσηνίας. Κάτι οι ζημιές που ήταν αρκετές σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα στην κεντρική περιοχή. Και μέσα σε όλα η πορεία των τιμών, που στην έναρξη της νέας ελαιοκομικής σεζόν έχουν πέσει κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 3 ευρώ. Δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και με τις χαμηλές τιμές και με τις ζημιές που έχουμε πάθει, φέτος ο παραγωγός δεν ξέρω πώς θα αντέξει. Στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας γίνονται κάποιες πράξεις, όμως σε τιμές που κυμαίνονται από τα 2,7-2,8 ευρώ ανά κιλό. Ζήτηση υπάρχει, όμως με αυτή τη χαμηλή τιμή. Παράλληλα υπάρχουν αποθέματα και από την περσινή περίοδο. Υπάρχουν αποθέματα, δεν ξέρω σε τι ποσότητες υπάρχουν, αυτή τη στιγμή δεν έχω στοιχεία πόσο, αλλά υπάρχουν αρκετά. Η αγορά μοιάζει αδικαιολόγητα πεσμένη ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο. Και αυτό είναι ανεξήγητο γιατί η διαφαινόμενη παραγωγή αφέτος δεν είναι μεγάλη. Και δυστυχώς θα πουλήσουμε με το 2,80 και βάλε πίσω. Γιατί αυτή είναι η αγορά. Δείχνει ότι έχει τάγει προς τα πίσω. Μάλιστα, όπως σημειώνεται και σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Ήπεθρος, αν και οι περισσότεροι παράγοντες αγοράς συνομολογούν στο ότι οπωσδήποτε το φρέσκο ελαιόλαδο θα πουληθεί σε καλύτερη τιμή, οι Ισπανοί δεν θέλουν αυτή η αύξηση να είναι σημαντική. Από ό,τι φαίνεται, Ελλάδα και Ιταλία θέλουν το ελαιόλαδο να είναι λίγο και καλό, ένα προϊόν δηλαδή, με μεγάλη υπεραξία. Αντιθέτως, οι Ισπανοί δίνουν έμφαση στην ποσότητα και την μαζική του παραγωγή και διάθεση. Τον σκοπό τους άλλωστε ευνοεί και η παραγωγή τους φέτος, η οποία είναι μεγάλη και με καλή ποιότητα. Στην όλη αξιολόγηση που γίνεται πάντως, οι εμπορικές πρακτικές των Ισπανών έχουν ξεκινήσει και βλάπτουν και τους ίδιους. Μάλιστα, μια νέα έκθεση του Ισπανικού Ινστιτούτου Διακυβέρνησης και Εφαρμοσμένης Οικονομίας υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι το ελαιόλαδο δεν θα έχει μέλλον αν η τρέχουσα φιλοσοφία της αγοράς προσανατολίζεται αποκλειστικά και μόνο στον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών. Πάντα προς τα κάτω, εξαλείφοντας στην ουσία οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία έχει το συγκεκριμένο προϊόν. Η κατρακύλα στις δαπάνες των οικογενειών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, όπως φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία. Υπό την απειλή της φτώχειας, με βάση και τα στοιχεία της Ελστάτ, βρίσκεται ακόμη μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Χάλια! Οι διατροφής, στέγαση, μεταφορές απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού των οικοκυριών. Ενώ καθόλου αμελητές δεν είναι οι δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση, που όπως φαίνεται μόνο δωρεάν δεν είναι. Άκρως ενδιαφέροντα για την κατανομή των δαπανών των ελληνικών οικοκυριών είναι η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τα στοιχεία δείχνουν αφενός την κατρακύλα των δαπανών από το 2008 μέχρι σήμερα και αφετέρου το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα το 18,1% βρίσκεται υπό την απειλή της φτώχειας.
Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά. Δεν μας αρέσουν. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ας αλλάξουμε πολιτική. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία, ενώ μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης των οικογενειών κατά 22,5% σε σχέση με το 2010. Πέρυσι, η συνολική μηνιαία δαπάνη των οικοκυριών για αγορές σημείωσε αύξηση 1% σε σχέση με το 2016. Η μέση συνολική δαπάνη για κάθε άτομο ανήλθε στα 547,51 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,6%. Σε πραγματικούς όρους, η μέση μηνιαία δαπάνη των οικοκυριών αυξήθηκε 0,7% λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού. Όλος ο κόσμος περνάει δύσκολα. Επομένως, τι να κάνουμε, τι να εμπιστευτούμε. Αλλάξει η κατάσταση. Γιατί δεν πάει άλλο. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί πως μεταξύ του 2016 και του 2017 το καταναλωτικό πρότυπο δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές, παρατήρηση που ισχύει τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις σταθερές τιμές. Ο συνεδριακός τουρισμός κράτησε ψηλά την κίνηση και τον Οκτώβριο και αυτό αποτέλεσε μια σημαντική ανάσα για τις μονάδες και στην περιοχή μας. Η χώρα μας και η Μεσσηνή αποτελούν ιδανικό τόπο για την διεξαγωγή συνεδρίων με έμφαση στις επιστήμες, την τέχνη και τον πολιτισμό και με φόντο τις υψηλές παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Ελλάδα αποτελεί ένα χώρο πολιτισμού, τέχνης και επιστημών. Η μακραίωνη συμβολή της στο παγκόσμιο γίγνεσθε σε συνδυασμό με το μοναδικό φυσικό κάλεος και τις άρτιες υποδομές την καθιστούν ιδανικό τόπο διεξαγωγής συνεδρίων. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική επικράτεια υποδέχεται όλο και συχνότερα ανθρώπους των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών, οι οποίοι συμμετέχουν σε συμπόσια, συνέδρια και εκθέσεις. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι άκρος αλληλεπιδραστικός. Απαιτεί βέβαια ένα υψηλό επίπεδο υπόβαθρο από τη χώρα υποδοχής, ταυτόχρονα όμως συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας μιας περιοχής. Είναι λογικό ένας χώρος ο οποίος προτιμάται για την διεξαγωγή συνεδρίων να μετέχει προνομιακά στο πολιτιστικό προϊόν, μιας και δίνει τη δυνατότητα σε κοινό κατοίκους και επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τα ανθρώπινα επιτεύγματα και τις καινοτομίες. Μια τέτοια εικόνα αποτυπώνεται και στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα με τον συνεδριακό τουρισμό να έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μια μορφή τουρισμού που είναι και ο συνεδριακός είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Η Καλαμάτα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις να φιλοξενήσει και μεγάλα συνέδρια. Αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχει ένα έλλειμμα κρεβατιών, οπότε δεν μπορούν να γίνουν μεγάλα συνέδρια. Αλλά η Καλαμάτα είναι ένας προσφυλής προορισμός. Είναι κοντά στην Αθήνα, έχει το αεροδρόμιο. Πιστεύω ότι ο τόπος θα ωφεληθεί πολλαπλά αν γίνονται συνέδρια στην Καλαμάτα. Ο καιρός κάνει τα δικά του τερτύπια και τα πρώτα κρυολογήματα την εμφάνισή τους. Πιστές στο ραντεβού τους με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό θα πρέπει να είναι οι ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, με το πρόγραμμα ήδη να είναι σε εξέλιξη. Και στην περιοχή μας έχει ξεκινήσει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός με άτομα από τις ευπαθείς ομάδες να έχουν προχωρήσει ήδη σε αυτόν. Ο εμβολιασμός ήδη έχει ξεκινήσει, ας πούμε, και πάει πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Από τα πρώτα κρύα που ήρθανε, ας πούμε, είχαμε ένα κύμα ανθρώπων για να εμβολιαστούν. Όπως τονίζεται από τους φαρμακοποιούς, υπάρχει και επάρκεια στον αριθμό των εμβολίων, αλλά και καλή ενημέρωση προς τους πολίτες. Υπάρχει επάρκεια εμβολίων και όλα πάνε καλά. Μιλάμε για τις ομάδες ψηλού κινδύνου, για άτομα άνω των 65 ετών, άτομα που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, διαβήτη κτλ. Και για τις ηλικίες των μικρών παιδιών που... Όσα παιδάκια έχουν άσμα που δικαιολογούνται και τα εμβόλια. Τέλος, εκείνο που υπογραμμίστηκε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας φόβος αναφορικά με τα εμβόλια. Αλλιώς μόνο μας άμα φοβόμαστε τον εμβολιασμό που προστατεύει κατά κάποιο τρόπο και ας μην ακούμε τα διάφορα που λέγονται όσον αφορά τον εμβολιασμό. Διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας με την εξωστρέφεια να είναι το χαρακτηριστικό τους. Στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλίας, αύριο στην παραλιακή ζώνη θα υπάρξει και μια όμορφη γιορτή με την Καλαματιανή Ψαρόσουπα να προσφέρεται. Την Καλαματιανή Ψαρόσουπα θα απολαύσουν όσοι θα βρεθούν στην παραλία της Καλαμάτας την Κυριακή 14 Οκτωβρίου. Όπως έγινε γνωστό από τον Δήμο, η ετοιμασία της ψαρόσουπας θα γίνει αφού προηγηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψαροντούφεκου, το οποίο διοργανώνει ο ΕΟΛΟΣ. Στις 14 του μήνα θα ετοιμάσουμε στην παραλία την Καλαματιανή Ψαρόσουπα.
Εδώ θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψαροτούφεκου, οργανώνεται από τον Αιώλο. Τα ψάρια τα οποία θα συγκεντρωθούν θα διανεμηθούν κατά 50% σε βαγή ιδρύματα, όπως είναι το γυροκομείο και το άσυλο Ανιάτων, και τα υπόλοιπα, γύρω στα 200 κιλά εκτιμούμε, ροφή κλπ. Με τα υπόλοιπα θα ετοιμαστεί μια θαυμάσια ψαρόσουπα κατά την καλαματιανή συνήθεια. Θα μαγειρεύσουν εδώ οι λέσχοι αρχιμαγείρων, αλλά και οι ειδικοί υπάλληλοι μάγειροι του Δήμου που τους χρησιμοποιούμε σε διάφορες εκδηλώσεις και θα μοιραστούν στο κοινό δωρεάν. Θα έχει ετοιμαστεί και το πάρκο της παραλίας εκεί του Πανελλήνιου την προσεχή εβδομάδα μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη θα έχουν τελειώσει οι εργασίες στο πάρκο, ώστε ο κόσμος και να το χαρεί και να απολαύσει μια ψαρόσουπα με φρέσκο ψάρι. Θα φροντίσουμε ώστε να υπάρχουν πάνω από 1.000 μερίδες εκεί για τον κόσμο. Από Δευτέρα πρόκειται να δούμε τις τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης που αναμένονται αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, με φόντο και την έναρξη της διάθεσής του. Το επίδομα από την άλλη θα είναι μειωμένο, με την σχετική υποβολή της αίτησης να έρχεται αργότερα. Πάμε να δούμε τα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Φέτος το επίδομα θέρμανσης 2018 θα κυμαίνεται από 18,75 έως 312,50 ευρώ και θα το λάβουν για την περίοδο από τις 15 Δεκάτου 2018 έως τις 30 Τετάρτου 2019 εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Το επίδομα θέρμανσης 2018 θα κυμαίνεται από 18,75 έως 312,50 ευρώ και θα δουλεύουν για την περίοδο 15 Οκτωβρίου 2018 έως και 30 Απριλίου 2019 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Τα ποσά των επιδομάτων θα καταβληθούν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2019. Το ποσό του επιδόματος θα ανέρχεται σε 0,12 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που αγοράζεται. Το ύψος του ποσού του επιδόματος θα διαμορφώνεται για κάθε δικαιούχο ανάλογα με την κλιματική γεωγραφική ζώνη την οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Το ποσό του επιδόματος θα ανέρχεται σε 0,125 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που αγοράζεται. Το ύψος του συνολικού ποσού του επιδόματος θα διαμορφώνεται για κάθε δικαιούχο ανάλογα με την κλιματική γεωγραφική ζώνη στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Συγκεκριμένα θα προβλέπεται και φέτος διαχωρισμός της επικράτειας της χώρας σε 4 μεγάλες κλιματικές γεωγραφικές ζώνες, σε κάθε μία από τις οποίες θα ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας. Αντιμετωπεί με όλο ένα και πιο φουσκωμένους λογαριασμούς και με μεγαλύτερες υποχρεώσεις βρίσκονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Λόγω ρυθμιζόμενων και λοιπόν χρεώσεων, πονοκέφαλο προκαλούν οι λογαριασμοί ρεύματος με τους πολίτες να αγανακτούν. Εξωφρενικά υψηλοί λογαριασμοί της ΔΕΗ λόγω των ρυθμιζόμενων και λοιπόν χρεώσεων που προστίθενται σε αυτούς. Και στην Πάτρα η κατάσταση δεν είναι διαφορετική, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Η οικογένεια που μένει στο κέντρο της πόλης, σε σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων για την περίοδο 7-5 έως 4-9 του 2018, πήρε καθαριστικό λογαριασμό με την καθαρή αξία κατανάλωσης ρεύματος να είναι μόλις στα 165 ευρώ και 94 λεπτά. Και κλήθηκε να πληρώσει κάτι λιγότερο από 300 ευρώ, συγκεκριμένα 296 ευρώ. Οι ρυθμιζόμενες και λοιπές χρεώσεις ξεπερνούν, όπως βλέπετε, την καθαρή αξία κατανάλωση του ρεύματος της οικογένειας και φτάνουν τα 189,97 ευρώ. Ο καταναλωτής κλήθηκε λοιπόν να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό. Μετά δυσκολίας. Κόβουμε οτιδήποτε άλλο δεν είναι απαραίτητο και πληρώνουμε τη ΔΕΗ. Πληρώνουμε τον ΟΤΕ, πληρώνουμε τα κοινόχρηστα, το τέλος ξεμένουμε. Πάνω από το 60% του λογαριασμού της ΔΕΗ είναι χαράτσια. Αφού τα βάζουν εκεί πέρα διαμαρτυρόμαστε, δεν μας ακούει κανένας και έτσι αναγκαστικά τα πληρώνουμε. Οπότε περιμένετε από το αρθείο λογαριασμός και τι θα λέει μέσα. Και τι θα λέει μέσα, ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αλίμονο, έτσι που καταντήσαμε θα τραβήξει πολύ το πράγμα. Δεν μου έχει έρθει τώρα αυτός ο μήνας, διακανονισμός είναι. Δεν γνωρίζω, μέσα σε όλους θα είμαι κι εγώ. Μπορούμε να τα απεξέλθουμε πλέον σε αυτά τα υπέρογκα ποσά. Όχι, μόλις τελειώσει αυτό θα ξανακάνουμε διακανονισμό. Τι άλλο θα κάνουμε. Μόνο με τους διακανονισμούς. Τι άλλο. Η κατάσταση είναι απελπιστική για τους πολίτες που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα. Όσο μπορούμε, υπομονή. Δύσκολη. Ανησυχείτε πως γίνουν δυσκολότερα ή είστε πιο αισιόδοξοι.
Μάλλον ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν ξέρω, είμαι σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε ότι ανησυχώ ούτε ότι εφησυχάζω. Την ίδια ώρα, και ενώ αναγκάζονται να πληρώσουν αυτά τα απίστευτα ποσά, ταλαιπωρούνται στις ουρές περιμένοντας με τις ώρες. Δεν βγαίνει με τίποτα. Όταν η σύνταξη είναι 600 ευρώ, δεν ξέρεις τι να πρωτοπληρώσεις. Στον χώρο της υγείας να περάσουμε. Η μάστιγα της εποχής μας είναι τα ψυχικά νοσήματα. Τα περιστατικά αυξάνονται, όπως δείχνουν τα στοιχεία, σε ενήλικες και παιδιά. Με το καμπανάκι για την κατάσταση που διαμορφώνεται να χτυπά. Τα ψυχικά νοσήματα αποτελούν τη μάστιγα της εποχής και δυστυχώς αυξάνονται διαρκώς σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα γραφεία του Συλλόγου Ατόμων για την Ψυχική Υγεία καταφθάνουν σε καθημερινή βάση περιστατικά. Υπάρχει αύξηση και το βλέπουμε και εμείς εδώ καθημερινά. Από το... Μπορούμε να πούμε ηλικίες. Οι ηλικίες είναι και ηλικίες των 20-22 ετών, εκεί που αρχίζουν τα προβλήματα συνήθως να βρίσκονται της ψυχικής υγείας, κάτι δεν πάει καλά. Είναι περίπου για τα αγόρια στο στρατό, είτε στις τις ώρες των σπουδών, τα πρώτα χρόνια των σπουδών, πανεπιστήμιο εννοώ. Αλλά υπάρχει και μεγάλη αύξηση στην τρίτη ηλικία, σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους και αναζητούν απεγνωσμένα τρόπο διεξόδου για να βγουν στη σύνταξη. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πολλά από αυτά αφορούν μικρά παιδιά που δεν ζουν σε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. Πολύ αυξημένα τα περιστατικά των παιδοψυχιατρικών. Ναι, διότι θεωρώ ότι η κρίση έχει χτυπήσει τις οικογένειες, τον ιστό της οικογένειας. Δημιουργείται μια έκρηξη μέσα στην οικογένεια, είτε λόγω απώλειας εργασίας, είτε λόγω διαζυγίου. Πολλοί λόγοι που αντίκτυπο σε όλα αυτά είναι φυσικά τα παιδιά, έτσι. Και βλέπεις ότι τρέχουν προς τα εδώ, γιατί υπάρχει και έλλειμμα στην πόλη μας, στο παιδοψυχιατρικό κομμάτι, τεράστιο. Προειδοποίηση υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την Κατάθλιψη, η οποία το 2020 θα είναι η δεύτερη ασθένεια του πληθυσμού. Γι' αυτό, μη φοβάστε, η ψυχική ασθένεια δεν είναι πια ταμπού, λένε οι ειδικοί. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος ενημερώνεται καλύτερα, αρχίζει να σπάει τα ταμπού, να βγαίνει προς τα έξω, να ζητάει βοήθεια και το βλέπουμε εδώ από τις δικές μας προσελεύσεις ανθρώπων της κοινότητας που έρχονται και σήμερα ειδικά ήρθατε την ημέρα που είναι ο ψυχιατρός μας εδώ, που δεν σταματάει από το πρωί στις 9 στο απόγευμα στις 4 να βλέπει περιστατικά. Μένουμε εμείς στην υγεία και πάμε στην Ηλία. Μια εξέλιξη σημαντικής ενίσχυσης καταγράφεται για τη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου. Μέχρι τα τέλη του μήνα θα προσθεθεί και έκτο κρεβάτι. Το 2017 η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Πύργου βρέθηκε ένα βήμα πριν το λουκέτο. Σήμερα, 8 περίπου μήνες μετά, το έκτο κρεβάτι είναι γεγονός και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ένα αίτημα της διοίκησης του νοσοκομείου προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έτυχε της άμεσης ανταπόκρισης και έτσι η μονάδα, που στο μεταξύ ενισχύθηκε με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ανανέωσε τον εξοπλισμό της, σε λίγες ημέρες θα μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερη ελπίδα σε ασθενείς που έχουν ανάγκη από αυξημένη και εντατική φροντίδα για να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή. Για μας είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Όσοι έχουν ζήσει την αγωνία γιατρών και συνοδών με σκοπό την αναζήτηση μιας ακόμα κλίνης μεθ, κατανοούν τη σημασία αυτού του γεγονότος. Ήδη μετακινείται νοσηλευτικό προσωπικό προς τη μονάδα ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τη λειτουργία μίας ακόμα κλίνης. Το 2017 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τη μονάδα, γιατί βρεθήκαμε ένα βήμα πριν το λουκέτο. Καταφέραμε και την κρατήσαμε όρθια χάρη στην υπερπροσπάθεια που κατέβαλε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όμως αυτό μας πείσμωσε και προωθήσαμε την ενίσχυσή της και σε ιατρικό προσωπικό αλλά και την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού της εξοπλισμού ώστε να μπορέσουμε να την
χτίσουμε πλέον σε στέρεες βάσεις και να μην ξαναφτάσουμε ποτέ στο σημείο αυτό που φτάσαμε το 2017. Το έκτο κρεβάτι θα λειτουργήσει μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού που μετακινείται για το σκοπό αυτό. Όσοι έχουν ζήσει την αγωνία γιατρών και συνοδών αναζητώντας μια κλίνη μονάδα συντατικής θεραπείας, κατανοούν περισσότερο τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Για μία ακόμα φορά θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο κατανόησε την ανάγκη αυτή και ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας. Να προσθέσω εδώ ότι εκτός από τον εξοπλισμό που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας ακόμα κλίνης ΜΕΘ, το συγκεκριμένο Ίδρυμα προσέφερε στο νοσοκομείο και τρεις καρδιοτοκογράφους για τη ΜΕΦτική και γυναικολογική κλινική, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας σε μια κλινική η οποία δουλεύει αρκετά. Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω το προσωπικό της μονάδας που από τη μία την κράτησε όρθια στα δύσκολα, από την άλλη συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα για την ανάπτυξη μιας ακόμα κλίνης. Σήμερα η μονάδα εντατικής θεραπείας διαθέτει 7 γιατρούς, γεγονός που έχει επιτρέψει να λυθεί ένα ακόμη πρόβλημα που αφορούσε στη διακομιδή των διασωλωμένων ασθενών. Στο πεδίο της βιοιατρικής τεχνολογίας, εντός του Νοεμβρίου, ολοκληρώνεται διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια 2 αναπνευστήρων. Ενώ, όπως τόνισε ο κ. Διαμαντόπουλος, υπάρχει και πρόταση προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Τουλάχιστον 7 Παλαιστίνοι ηλικίας από 17 έως 29 ετών σκοτώθηκαν την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια διαδηλώσεων και συγκρούσεων με Ισραηλινούς στρατιώτες. Την ίδια ώρα, απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον αποφάσισε τουρκικό δικαστήριο που συνεδρίασε στη Σμύρνη. Τουλάχιστον 7 Παλαιστίνοι ηλικίας από 17 έως 29 ετών σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με Ισραηλινούς στρατιώτες. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι στελέχοι του άνοιξαν πύρ και σκότωσαν αδιευκρίνιστο αριθμό Παλαιστινίων. Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, οι Παλαιστίνοι, αφού πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στο τείχος, μπήκαν στο έδαφος του Ισραήλ και κατευθύνονταν προς στρατιωτικό φυλάκιο. Σχεδόν κάθε Παρασκευή από τις 30 Μαρτίου σημειώνονται αιματηρά επεισόδια κοντά στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με το Ισραήλ. Την απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον, ο οποίος τελούσε υποκατοίκον περιορισμό, αποφάσισε το τουρκικό δικαστήριο. Η τουρκική δικαιοσύνη τον καταδίκασε σε φυλάκιση 3 ετών, όμως δεν θα παραμείνει άλλο υποκράτηση λόγω του χρόνου που είχε παραμείνει προφυλακισμένος. Το λέγαμε από την αρχή της υπόθεσης, περιμέναμε περισσότερα από τους δικαστές και μια δίκαιη απόφαση. Ο πελάτης μου υπέφερε, είναι θύμα, το ίδιο και η Τουρκία. Δεν υπήρχε λόγος έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Δεν δεχόμαστε την απόφαση, θα ασκήσουμε έφεση και θα κάνουμε χρήση όλων των δικαιωμάτων μας. Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με τον πάστορα Μπράνσον, ευχόμαστε να επιστρέψει ασφαλής και σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter. Η δικαστική απόφαση ανοίγει το δρόμο για την εξομάλυνση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων μετά τη διπλωματική κρίση που προκάλεσε την κατάρρευση της τουρκικής λίρας. Η πριγκίπισσα Ευγενία της Μεγάλης Βρετανίας παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζακ Μπρούσμπανκ. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Γουίνστορ. Η πριγκίπισσα Ευγενία είναι κόρη του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρας Φέργισον, δούκισσας της Υόρκης. Η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς δεν συνόδευσε τον σύζυγό της Κάρολο, όμως το παρόν έδωσαν δεκάδες διάσημοι καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ο Ρόμπι Βίλιαμς, η Ντέμι Μουρ, η Ναόμι Κάμπελ, ο Στέφαν Φράι και η Λιβ Τάιλερ. Πάντως τον Βρετανικό τύπο απασχόλησε ιδιαίτερα το κόστος των μέτρων ασφαλείας που ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι μεγάλος φαν της βασιλικής οικογένειας. Όταν η αυτού μεγαλειώτης παντρεύει την εγγονή της, δεν μπορώ, δεν είναι δυνατόν να μείνω στο σπίτι. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί κατάφερα να βρω μια καλή θέση. Στο γάμο του Χάρη ήμουν πολύ πίσω και δεν μπορούσα να δω το ζευγάρι. Η πριγκίπισσα Ευγενία είναι το έκτο κατά σειρά εγγόνι της βασίλισσας Ελισάβετ.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια.